Καλομήρα. Καλή επιτυχία, Καλομήρα. Και εσεί, αν είστε στη θέση μου, την Καλομήρα θα επιλέγατε. Τρεις μέρες έγινε η πρόταση. Την Πέμπτη το βράδυ. Όχι, η απάντηση... πριν από πέντε μέρες, η απάντηση πριν από τρεις. Πήρες εσύ τηλέφωνο, ναι. Και τι σου είπε? Τρελάθηκε. Λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ πια το βράδυ. Πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε. Θα συνεχίσει τις εμφανίσεις. Δεν θα συνεχίσει πιο πολύ την Κυριακή, να με κρατήσει ακόμα λίγο. Βγαίνω. Φιλάκια και πάρα πολύ. Είναι εξαιρετική. Θέλει να τη φύγει λίγο το άγχος γιατί είναι αγχωμένη λόγω της πρώτης εκπομπής, αλλά νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα. Είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε. Γιατί με την τελευταίες ημέρες. Πότε το πρώτο έμαθες, Κωνσταντίνα? Προχθές, την Παρασκευή. Γιατί πήραν την απόφαση λίγο αργά. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι που δεν είχαν αποφασίσει ποια θα είναι η συμπαρουσιάστρια του Γρηγόρη. Και την Παρασκευή προχθές μάθαμε ότι θα είναι η Καλομήρα. Χαρά μεγάλη, γιατί είναι ένα πολύ καλό παιδί, απίστευτα καλό παιδί. Έχει τη γλύκα που χρειάζεται αυτή η εκπομπή. Δίπλα. Την είδες τώρα δίπλα στον Γρηγόρη. Πώς τη βλέπεις? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ είναι τέτοια και το κοριτσάκι αυτό, το οποίο το αγαπάει πάρα πολύ το κοινό του πολύ την Κυριακή. Εν τω μεταξύ παίζει, χορεύει, τραγουδάει. Είναι απίστευτη. Είναι πολύ ζωντανή. Είναι πολύ γλυκιά. Είναι αυτό που θέλει ο κόσμος. Πώς φάνηκε Καλομήρα δίπλα στον Γρηγόρη? Νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση η Καλομήρα. Γιατί είναι ένα κορίτσι μέσα στην καλή χαρά, με χαμόγελο, με θετική ενέργεια, με πολύ χιούμορ. Οπότε νομίζω ότι τέριαζε.